Η startup ρομποτική Sanctuary AI με έδρα το Vancouver αποκάλυψε την 7η γενιά του ρομπότ γενικής χρήσης της, Phoenix. Η νεότερη έκδοση του Phoenix έρχεται λιγότερο από ένα χρόνο, αφότου η Sanctuary AI αποκάλυψε το ρομπότ 6ης γενιάς της, μία από τις καλύτερες εφευρέσεις του 2023. Το ρομπότ 7ης γενιάς περιλαμβάνει βελτιωμένο εύρος κίνησης που μοιάζει με αυτό του ανθρώπου, καθώς και βελτιώσεις στο χρόνο λειτουργίας, δηλαδή το χρόνο που μπορεί να λειτουργήσει χωρίς προβλήματα. Περιλαμβάνει επίσης βελτιωμένη οπτική αντίληψη και απτική αίσθηση για να αυξήσει την ικανότητα του συστήματος να εκτελεί σύνθετες εργασίες για μεγαλύτερες περιόδους. Ακόμα προσθέθηκαν βελτιώσεις στο υλικό, όπως μειωμένο βάρος και κατανάλωση ενέργειας. Η Sanctuary AI ισχυρίζεται ότι το Phoenix μπορεί πλέον να αυτοματοποιεί νέες εργασίες σε λιγότερο από 24 ώρες. Εκτός από τη βελτίωση των λειτουργιών του ρομπότ, η Sanctuary AI λέει ότι έχει επίσης αυξήσει την ταχύτητα με την οποία η startup μπορεί να κατασκευάσει και να θέσει σε λειτουργία τα ρομπότ και μείωσε το κόστος κατασκευής κάθε μονάδας. Η Sanctuary AI, η οποία ιδρύθηκε το 2018, επικεντρώνεται στη δημιουργία ρομπότ γενικής χρήσης, που μοιάζουν με ανθρώπους, τα οποία μπορούν να εκτελούν εργασίες αποτελεσματικά και με ασφάλεια σε διάφορους κλάδους. Τα ρομπότ της χρησιμοποιούν ένα σύστημα ελέγχου που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη, AI, που ονομάζεται Carbon, το οποίο ισχυρίζεται ότι μιμείται υποσυστήματα που βρίσκονται στον ανθρώπινο εγκέφαλο, όπως η μνήμη, η όραση, ο ήχος και η αφή. Η startup ανακοίνωσε νωρίτερα αυτό το μήνα ότι το ρομπότ της θα αναπτυχθεί στις επιχειρήσεις κατασκευής αυτοκινήτων της Magna, η οποία υποστηρίζει το έργο της Sanctuary AI. Η startup έκλεισε χρηματοδότηση 75 εκατομμυρίων δολαρίων το 2022, μετά την οποία έλαβε συνεισφορά 30 εκατομμυρίων δολαρίων από το Ταμείο Στρατηγικής Καινοτομίας του Καναδά, ανεβάζοντας τη συνολική χρηματοδότησή της σε πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια.